Ρε λοποδίτη! Να κεράσω, να κεράσω. Έλα γάτσο, έχει unboxing εδώ πέρα. Έχει κάνεις και το φάντασμα. Έχουμε έκπληξη. Καλώς ήρθατε στο αχνηστό μου μπάνιο, όπου θα κάνουμε πάλι skin care. Σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές τις συσκευές φόρο και πάντα με ρωτάτε διάφορα πραγματάκια. Οπότε σήμερα θα αναφερθώ σε κάτι που νομίζω δεν έχει τύχει να σας το πω. Θέλω να σας δείξω στα settings ότι έχει επιλογή της έντασης. Για κάθε σημείο του προσώπου μας μπορούμε να επιλέξουμε ένταση των παλμών. Για παράδειγμα μπορούμε το κούτελο από 10 είτε να το αυξήσουμε. Η ένταση των παλμών πηγαίνει μέχρι 16 είτε και να χαμηλώσουμε. Το άλλο που έκανα, μιας και έκανα ήδη μπάνιο και είναι αδιάβροχο, τον καθαρισμό με τα δοντάκια τον έκανα ήδη. Τώρα που έχω τελειώσει το μπάνιο μου, θα βάλω το σέρουμ με την πίσω πλευρά, με τις ραβδόσεις. Start by placing Luna 3 on each part of the eye contour. Repeat this movement 5 times. Low frequency T-sonic pulsations combined with this delicate massage pattern help to brighten the eye contour. Πάμε τώρα για το UFO. Ανοίγετε τη συσκευή, ανοίγετε και τα Bluetooth του κινητού σας για να γίνει το connection. Εδώ πέρα βρίσκουμε ποια μάσκα θα κάνουμε. Θα πάρουμε τη Youth Junkie. Καλώς την Κασάνδρα μου. Καλώς τη μαμά μου. Εδώ πρέπει να βρούμε που εξέχει το αυτάκι για να πάμε να το τοποθετήσουμε στο αντίστοιχο εδώ αυτάκι της συσκευής. Κλείνουμε. Πάμε να κάνουμε τώρα τη μάσκα μας, η οποία αφού έχουμε βρει τη μάσκα που βάλαμε στη συσκευή, πατώντας start, απλά ξεκινάει. Και γιατί σας το λέω τώρα αυτό, έχει και θερμοθεραπεία, βλέπετε αλλάζουν χρώματα, γίνεται κόκκινο, μπλε, σου εξηγεί όση ώρα κάνεις τη θεραπεία, η κοπέλα σου μιλάει. Και σου λέει κάνε κυκλικές κινήσεις τώρα, το LED light, η θερμοθεραπεία σου προσφέρει, το τάδε. Θα σας τη βάλω σε λίγο να την ακούσετε, την έκλεισα απλά γιατί σας μιλάω. Αυτή η συσκευή κάνει και κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία, όμως επιλέγοντας μια συγκεκριμένη μάσκα υπάρχει ένα έτοιμο πρόγραμμα. Να τώρα οι παλμοί έγιναν πιο δυνατοί, αν ακούτε. Και είναι έτσι ζεστούλη. Για να την ακούσουμε. Treatment comes to a close, warmth gradually reduces, while red LED light leaves you with a radiant, younger looking complexion. Your smart mask treatment is now complete. Αφαιρούμε τη μάσκα, την πετάμε και πλένουμε. Και τις δύο συσκευές μπορείτε να τις προσαρμόσετε και να τις φέρετε στα μέτρα σας μέσω της εφαρμογής. Και έχουν το καλό πως είναι αδιάβροχες, τις πλένουμε και επειδή είναι από σιλικόνη στεγνώνουν χωρίς να μαζεύουν βακτήρια. Στέγνωσα μαλλί, ντύθηκα ζεστά. Να σας πω ότι τις συσκευές φόρεο μπορείτε να τις βρείτε στα Sephora και στο foreo.com. Θα σας έχω αφήσει εγώ link από κάτω. Τώρα θα βάλω αυτό στα μαλλιά μου. Μου το έφερε η φίλη μου η Ελευθερία. Μυρίζει θεϊκά και τα κάνει επίστεκα. Μπορεί να τα κάνει έτσι λίγο σαλαδωμένα, αλλά είναι τέλειο. Έχω ντυθεί πάρα πολύ ζεστά γιατί θα πάμε στα χιόνια βόλτα. Όχι ότι έχω και καμιά ιδιαίτερη όρεξη να κάτσουμε τα χίλια χρόνια στα χιόνια. Θα πάμε για τα παιδιά να το δουν ίσα ίσα. Μήπως κάνουμε και κανέναν χιονάνθρωπο. Και αν έχει τόσο πολύ χιόνι, γιατί δεν έχω ιδέα στη φάση είμαστε. Η Ρόδος, είδα κάτι stories. Για να δούμε. Ντυθήκαμε, είμαστε έτοιμοι για τα χιόνια. Πάμε πριν να σκοτεινιάσει τελείως. Είμαστε έτοιμοι, οικογένεια. Πήρα ένα καρότο σκουφί και κασκόλ για να κάνουμε χιονάνθρωπο. Άμα βρούμε χιόνι, γιατί δεν τα βλέπω ζωηρά τα πράγματα. Δεν βλέπω ζωηρά τα πράγματα, όχι. Μέχρι να πάμε θα έχει λιώσει. Εμείς πηγαίνουμε, όλοι επιστρέφουν, είχαν πάει από το πρωί. Εντάξει, εγώ τέτοια κρυουλιάρα που είμαι, δεν έχω και κανένα 7 τρελό τύπου να πάμε στα χιόνια και χαμός και τέτοια. Δηλαδή, ας που πεινάω, έχει μεσημεριάσει, πεινάμε, δεν έχουμε φάει κάτι, γιατί λέγαμε θα φάμε έξω. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, γιατί έκλεισαν τα σχολεία. Έγινε αργία η σημερινή ημέρα λόγω... Ναι, αλλά τα εστιατόρια έπρεπε να είναι ανοιχτά της έκλησης. Ναι, όντως. Τον ταξί εδώ τώρα και στη Ρόδο τίποτα δεν έχει, βλέπετε. Δεν καταλαβαίνω προς τι όλο αυτό το
Τέλος πάντων, και όλος ο κόσμος, εγώ δεν ανοίξω αυτή την κατηγορία, οι περισσότεροι ας πούμε πιάσαν τα βουνά να δούνε το χιονάκι, λογικό βέβαια, γιατί οι Ροδίτες πόσες φορές να έχουν δει χιόνι στη Ρόδο? Τρεις. Ελάχιστες, τρεις. Εγώ ας πούμε έχω μεγαλώσει στο χιονιά, τον πολύ βαρύ χιονιά, δεν μου λείπει αυτό, ωραία είναι, αλλά εντάξει δεν τρελαίνομαι. Και βασικά αυτή τη στιγμή τώρα εδώ σας πεινάω, φαΐ θέλω, ταβερνάκι. Ου, άρχισαν τα χιόνια, κάτι ψηλό φαίνεται. Έλα ρε, τι ωραία που έχουν πάρει όλα τα μαξάκια τους και πάνε. Κασιούς, είδες το χιόνι, το λευκό. Ο Γάτσου κι αν έχει μεγαλώσει τους χιονιάδες, για πες μας Γάτσου, πότε χρειάζεται αλυσίδα το όχημα? Τώρα ας πούμε ακόμα πάει. Ακόμα πάει, ναι. Α. Εντάξει, καθαρό είναι ρε. Θα πάμε όμως. Εντάξει, θα πάμε τώρα, εμείς δεν ξέρω αν είναι κλειστός όντως. Δηλαδή χιόνι ας μη δω, αλλά για φάει πρέπει να πάω. Κάτσε να σας δείξω τι έφτιαξαν κάποιοι. Να ρίξουμε στον μπαμπά. Ναι. Τι θέλω να κάνω? Ο Έκου κοιμάται, αλλά πρέπει να τον ξυπνήσω, να δει το χιόνι. Έκου, ήρθαμε στα χιόνια. Έλα, πάμε να φτιάξουμε και έναν άνθρωπο. Ναι. Wow, Κασάνδρα, μόνη σου το έκανες αυτό? Ναι. Σιγά, θα το πάρουμε για πείρα το χιονάνθρωπο, μην τον κάνουμε από την αρχή. Οπ. Ω, την έφαγε και το Κάσιος. Πού πήγε και το χιόνι μου? Έκραζα στο αμάξι και δεν θέλω να φύγω, περνάω τέλεια, είναι καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία, δεν κάνει κρύο. Έχω λιώσει με το Κάσιους που μας ρίχνει χιονοπόλεμο. Κάσιους, πάμε για φαγητό! Πάμε να βρούμε τα ταβερνάκια! Ελπίζω να τα βρούμε Γάτσου, Ο ένας δρόμος για τα ταβερνάκια είναι αυτός και τον έχουν κλείσει, δεν μπορούμε να πάμε. Αυτός είναι τεράστιος! Θα φέρει το έτοιμο για να βάλουμε πάνω στο παμπρίζ. Ρε λοποδίτη! Ρε δεν τρέπεσαι λιγάκι καθόλου? Έλα να βάλεις το καρότο στο χιονάνθρωπο. Γιουπί! Γιουπί, τέλειο! Έτοιμα! Πρέπει να βρούμε δύο ξυλαράκια Κάσιους για χέρια. Πάμε εδώ στο δέντρο. Απλά επειδή είναι μακρύ χέρι θα το κόψουμε. Ξεκινάμε με τον ξάδερφο του Φόντα. Δεν ξέρω για πόσο θα μείνει εκεί, είναι και λίγο τεράστιος. Βάζει ο κόσμος Γάτσου ένα μικρό χιονανθρωπάκι. Έλα μωρέ, μικρό είναι. Παιδιά, αν κάποιος τύχει να δει το vlog από αυτούς που το έφτιαξαν, ευχαριστούμε. Μας περίμεναν κάτι αλάνια και μας έριξαν χιόνι. Και δεν το vlogγαρα, ωραίο ήτανε. Έρθουμε για φαγητό? Όχι, όχι, είναι κλειστά. Α, εντάξει, οκ, ευχαριστούμε. Γιατί είναι όλα κλειστά? Εν τω μεταξύ, πράγματι, είναι όλοι έξω ρε εσύ, όλοι είναι στα χιόνια. Ναι. Γεια σας, πήρα να ρωτήσω μήπως είναι ανοιχτό το μαγαζί, να έρθουμε για φαγητό. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει δρόμος, έχουν πέσει ιδέα, είναι κλειστά όλα, δεν υπάρχει κάτι εκεί τώρα. Α, οκ, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας, μήπως είστε ανοιχτά? Όχι, σήμερα είμαστε κλειστά. Να θες να φας, παιδιά, να μην βρίσκεις φαγητό. Δεν έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι ότι σήμερα είναι αργία και αύριο. Αντίο Φόντα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το λίγο που ήμασταν. Είναι ο ξάδερφος του Φόντα. Νόντας. Α, μπράβο, Νόντας.
Ελάτε! Φτάσαμε στο μαγαζί, παιδιά, έχει ψωφόγριο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βγάλω το μπουφάν μου. Έχω φέρει ένα γκλάμερ, γιατί όταν έβγαλα το τα αυτιά, πέταγε το μάλιστα την παλαβή. Είδες, πάντα πρέπει να έχεις ένα γκλάμερ στη τσάντα σου. Πήρα μια σαλατούλα, μόνο ντοματίνι, μανούρι και επαξιμάδι. Ήρθε το φαγητό, πεινάγαμε τόσο πολύ που ούτε καν το δείξαμε. Να κεράσω, να κεράσω. Ρε, να σας πω κάτι κουλό. Πεινάω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Έφαγα όλη εκείνη την μπριζόλα σχεδόν και πεινάω, επίνιου. Τι να κάνω, να συγκρατηθώ ή να φάω ένα τυλιχτό. Αν έφαγες το γλυκό τώρα, φας και ένα τυλιχτό. Ξανατρώγω γλυκό μετά, δε. Να σας δείξω και αυτό το ωραίο μαγαζί που είναι με τα sneakers. Ένα παιδί από τη Ρόδο έφτιαξε αυτά εδώ που λέγονται μπασόκ και γενικά είναι έτσι sneakeράδικο να το πούμε και έχει και ρούχα μέσα. Πάμε σπίτι να ανοίξουμε ένα τέλειο κουτί με τέλεια πράγματα μέσα από Just Hands και σας έχω τώρα εγώ ιδεούλες για Άγιο Βαλεντίνο. Πολύ ωραίες. Πήρα για μας. Για μένα και το γάτσο, μάμα, τρελαθώ. Για τον Βαλεντίνο. Έχει και για την Κασάνδρα και για τον Έκτορα το κουτί μέσα. Και ανυπόμονω, το μόνο που με πικραίνει είναι ότι τελείωσε το τσάκι που θα βρω, που είναι όλα κλειστά. Hello! Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε διάφορα καλούδια που μας έχουν έρθει από Just Hands. Δύο λόγια για αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, η Just Hands είναι μια εταιρεία στην οποία μπορείτε να κάνετε προσωποποιημένα δώρα. Μια τάκα, ένα inside joke, ένα όνομα, ένα δώρο πιο μοναδικό. Να πάρετε ένα καθημερινό αντικείμενο, τσακ, να γράψετε πάνω ό,τι θέλετε και να το κάνετε δώρο. Και τώρα που πλησιάζει και ο Άγιος Βαλεντίνος, σας έχω μερικές ιδέες. Πάμε να δούμε τι μας έχει έρθει αρχικά. Θα κάνουμε ένα ωραίο unboxing. Έλα γάτσου! Έχει unboxing εδώ πέρα. Αχ, αυτό είναι το δικό μου, θα τρελαθώ. Πεθαίνω με τα λογοπαίγνια. Όταν την είδα αυτή την κούπα, απλά τρελάθηκα. Τι φάση. Και έχει και καπάκι, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Θα πάμε να φτιάξουμε μετά τι φάση. Μου θύμισε και το ανέκδοτο που λέει θέλω ένα ΙΣΕΤΕΑ. Εγώ είμαι λάτρης του τσάι, σας το έχω ξαναπεί. Εξού και το διάλεξα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω. Πόσο μάλλον με αυτήν την έξυπνη ατάκα. Και επειδή είναι διπλότυχο, όπως βλέπετε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ όμορφο που είναι διπλότυχο, όσο και να καίει το τσάι μας, δεν καιγόμαστε. Οπότε το πιάνουμε άφοβα. Άλλο τώρα, ζω για αυτές τις στιγμές. Θα το κάνουμε σε λίγο που θα πάμε να πάρουμε τα τσιτσινάκια μας και θα τους πούμε από το αυτοκίνητο. Τώρα που θα πάμε σπίτι σας έχουμε μια έκπληξη. Δεν μπορώ. Έλα ρε. Η Κασάνδρα και ο Έκτορας έχουν λατρεία με τα λούτρινα και πραγματικά όπου κι αν πάμε έχουν δύο συγκεκριμένα που τα κουβαλάνε παντού μαζί, αλλά από μικρά που ήταν τους έδιναν και ονόματα. Αν θυμάστε η Κασάνδρα το πρώτο της το γαλάζιο νουνού που τον έχουμε ακόμα και δύο πάντα που τους είχα πάρει είναι ο Παντούλης και η Παντούλα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο, μία τα λέμε έτσι μία αλλιώς και κάτι άλλο που τα παίρνουν παντού μαζί και χάρηκα πάρα πολύ για αυτά τα αρκουδάκια γιατί είναι και μικρά και μπορούμε πράγματι να τα παίρνουμε παντού μαζί γιατί πολλές φορές τους λέω τα άλλα είναι λίγο πιο ογκώδη, τους λέω αφήστε τα παιδιά γιατί δεν έχω και που να τα βάλω, οπότε αυτά τα βάζω σε μια τσέπη, μια τσάντα, ένα κάτι. Επίσης, επειδή τους παίρνω για να είναι μάτσι-μάτσι, μπουφανάκια ίδια και γράφω, ας πούμε, στην ετικέτα Κασάνδρα ή Έκτορας, όπως και οι τσάντες τους που είναι ίδιες, ή Κάπα και Έψιλον. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε τα γράμματα τσουκουτσούκου και είναι τέλειο που έχουμε γράψει πάνω τα ονόματα. Γιατί όσο να πεις. Α, καλά, παιδιά, έχει και κουκούλα. Εντάξει. Δεν μπορώ. Κάνω εικόνα τον Έκτορα να λέει τουτούλα! Τουτούλα είναι! Όχι η γιαγιά του Τσέντε, την κουκούλα εννοεί. Εντάξει. Κλαίω. Για να δούμε εδώ τα μεγάλα μας τα πουγκιά. Λοιπόν, εδώ είναι του Βαλεντίνου μας τα δώρα. Είναι φλισάκι κουβερτούλες, τις οποίες θα τις έχω εδώ στον καναπέ, γιατί πάω και φέρνω κάτι γιγάντια και μαζεύονται πολλά κοινάβολα. Θα έχουμε αυτές εδώ που διπλώνονται και είναι μικρούλες, οι οποίες λένε κύλησε ο τέτζερης, καπά.
καπάκι. Τώρα, ποιο είναι ο τέτζερης, ποιο το καπάκι. Για να σκεφτώ εγώ στη σχέση μας. Εγώ είμαι το καπάκι. Γάτσου, εγώ δεν είμαι το καπάκι. Γιατί εσύ κύλησες και ήρθες κοντά μου και με σκούντιξες και μου είπες είμαι τέτζερης. Είσαι καπάκι, έλα να γίνει σετ. Πάμε και στο τελευταίο μας πουγγί. Όλα έρχονται το μεταξύ σε αυτή τη σακουλίτσα, τη τσαντούλα, την οποία μπορούμε να... Αχ, και αυτό είναι δώρο του γάτσου μου. Άντε καλέ, έλα να δεις εδώ τι σου έχω πάρει. Ο κουβαλτής, παιδιά. Ο κουβαλτής της οικογένειας. Super dad. Έλα εδώ, super hero της κοινωνίας. Έλα εδώ, πυροσβέστη της καρδιάς μας. Δεν τον αφήνω ησυχία. Μόλις ήρθε από τη δουλειά ο άνθρωπος. Βάλε εδώ και τη τσαντούλα έτσι, γιατί είσαι και πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος, αλλά είσαι και super dad. Ψυχή. Είχα καμιά δικαιολογία, δεν μπορώ, δεν έχω άλλα χέρια, τώρα με φόρτωσε στο γάιδαρο. Τι θα βάζουμε μέσα, καλέ, κοίτα τώρα να δεις γάτσου, λοιπόν, πού θα μας πας βόλτα. Τι, για να χρησιμοποιήσω την τσάντα. Ναι, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Και έχεις μαζί εδώ Κασάνδρα Έκτορας. Μπαμπά, δεν μπορώ άλλο να το κουβαλάω. Και έρχεσαι εδώ στη τσάντα και οπ, έρχεσαι και από εδώ, βάζεις και την Κασανδρούλα, οπ, και είσαι έτοιμος, super dad. Πιάνω και ένα μωράκι από εδώ, ένα από εδώ. Μπράβο. Και πάω. Ναι, και ανεβαίνει και η Βάνη εδώ. Αυτό είναι τέλεια ιδεούλα για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αυτό είναι τέλειο τώρα γιατί κάνει παγωνιά κρύο πάνω στην Αθήνα και εδώ παντού κάνει κρύο. Ναι. Είναι φλις, το φλις ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ ζεστό υλικό, ε. Ισχύει, ναι. Πάρα πολύ. Στο e-shop τους θα βρείτε και έτοιμες προτάσεις. Αυτό τι φάση. Και ο τέτζερης με το καπάκι ήταν έτοιμη πρόταση. Εδώ τα βρήκα μπορείς, έτοιμα. Μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Ναι, μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Και θα σας φέρω που τα είχα πάρει πέρυσι να σας δείξω τι είχα κάνει πέρυσι. Και άμα γουστάρεις ρε παιδί μου στο Halloween, κάνεις και δύο τρυπούλες εδώ και κάνεις και το φάντασμα. Πέρυσι είχα πάρει αυτές τις ποδιές που η μία λέει γάτσου, το πέτυχα σήμερα. Θα φτιάξω αυγά. Εντάξει, εγώ πετύχεις, δεν πετύχεις, αυγά θα φτιάξω. Ο Γάτσο έφερε τα μικράκια από το σχολείο. Ανυπομονώ να έρθουν και να τους δείξουμε τα αρκουδάκια τους. Θα τα βάλω εδώ, μέσα στην κουβέρτα. Έχουμε έκπληξη! Για έλατε να δείτε! Την προσπέρασα την έκπληξη. Δεν είδατε τις καινούργιες κουβέρτες? Ναι. Κάτι έχουνε μέσα για εσάς. Ναι. Τι έχει μέσα σε αυτή? Αρκουδάκια. Ναι. Το ένα λέει Κασάνδρα και το άλλο Έκτορας. Πού είναι η Κασάνδρα, γιατί? Ναι, πολύ σωστά, σας έλεγα. Έκτορας. Έκτορας. Κασάνδρα. Τέλεια. Αρκουδάκι μου. Ορίστε! Είσαι και μικρούλι! Είδες, είναι μικρούλι και γλυκούλι για να το παίρνουμε παντού μαζί. Και εδώ έχουμε δύο καινούργιες κουβέρτες να σκεπαζόμαστε εδώ στον καναπέ. Κύλησε ο τέτζερης που είναι ο μπαμπάς. Και εδώ λέει καπάκι. Κάπα καπάκι, μαμά. Θα πλύνω τώρα την κουπίτσα μου να είναι έτοιμη. Να πιω το τσάι μου μετά το φαγητό. Έχει φτιάξει ο γάτσου κοτοπουλάκι στη γαστρούλα. Γιάμι, γιάμι. Αρκουδάκι μου το μικρά. Αρκουδάκι μου μικρά, που είσαι? Πες. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, αρκουδάκι μου. Αυτό τι είναι, ξέρεις, κάπα? Μωρέ, δεν έχω εγώ τον καλύτερο αντρούλι στη γη. Δηλαδή, του έχω πει ότι από το κοτόπουλο πιο πολύ μου αρέσουν τα μπούτια. Δυο μπουτάκια έχει ένα κοτόπουλο. Και τα δυο σε μένα. Δεν μπορώ. Τι είναι, μωρέ, τόσα δά είναι, μωρέ. Αχ, ρε γάτσου μου, δεν μπορώ. Τι μελωμένη πατατούλα τέλεια. Οι baby πατάτες μελώνουν αλλιώς. Γίνονται μαστιχωτές που λέμε. Αυτή η μεγάλη είναι κόκκινη. Α, καλέ, ξέχασα να σας δείξω τις κόκκινες πατάτες. Επίσης να διευκρινίσω. Έλεγα σε ένα προηγούμενο βίντεο για τις μοβ πατάτες, τις κόκκινες, κόκκινα μήλα, είπα σε κάποια φάση. Τα μοβ καρότα, τέλος πάντων, και μου στέλνει μια κοπέλα και μου λέει, μα τα μήλα κόκκινα είναι. Και θέλω να διευκρινίσω ότι είναι κόκκινα και μέσα η σάρκα τους. Υπάρχει μήλο που είναι κόκκινο μέσα? Ο πάπου το φέρνει. Ναι. Είναι ένα τοπικό σούπερ μάρκετ.
εδώ στη Ρόδο που φέρνει όλα αυτά τα κουλά. Από εκεί είχαμε πάρει τα μοβ τυριά. Γενικότερα αυτός φέρνει. Μπλε τυριά, τα πάντα φέρνει. Επίσης τι άλλο φέρνει γάτσο πάπου. Τα προϊόντα από το Μουσείο Μανιταριού. Α, ναι, το έχω δει. Που είχαμε κάνει βλογκάκι. Τι φαγητάρα έκανες ρε άνθρωπε. Έχει έρθει το αγγελικούλι μας. Θα της φτιάξουμε τώρα ένα τσάι στην καινούρια κούπα. Και θα της το σερβίρουμε. Και ο μια πάμε το τσαγάκι στην Αγγελική. Here you are. Thank you very much. Αγγελική, έχεις σχόλιο για την κουπίτσα, παρατηρήσεις κάτι. Ότι είναι δίπατη. Τι άλλο να παρατηρήσω, το τι φάση. Έτσι δεν καίει το χέρι. Αυτό. Α, δεν καίει το χέρι μου. Επειδή είναι διπλή δεν καίγεσαι. Ωραία, τέλειο. Γεια σου κύριε Κυπουρέ. Γεια σου μαμά. Θα φτιάξεις τα φυτά. Ναι, φυσικά. Τέλεια! Πηγαίνω στα φυτά να τα φτιάξω! Okay. Ο κυπουρός της καρδιάς μου. Αυτά YouTube θεατάκια μου από μας. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για να κάτσω λίγο με την κουμπαρούλα μου, να πιούμε το τσαγάκι μας, να κάνουμε και καμιά δουλειά, να ξεκινήσω και το μοντάζ για να δείτε εσείς αυτό το βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εννοείται πως θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αντιγεια!